Θα Πάμε και στον Αντώνη Κρητικό, γιατί πριν από λίγο, καλησπέρα, Uh, καλησπέρα, Αντώνη. Uh, εξέδωσε ανακοίνωση ο καταγγελόμενο, το μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ελληνική Ομοσπονδία Ιστοιοπλοεία και απαντά uh, στην, uh, στα όσα καταγγέλλονται σε σχέση με το πρόσωπό του. Να πούμε ότι ο Σκάι επιλέγει, ακολουθώντα αυστηρά τη δικαιοσύνη, το, το, το πλαίσιο του νόμου, να μην αποκαλύψει το όνομα του συγκεκριμένου καταγγελόμενου έω ότου προφανώ αποφανθεί επ' αυτού, αν και όποτε αποφανθεί αμετάκλητα η δικαιοσύνη. Αυτό είναι το πλαίσιο πλαίσιο του, του νόμου και αυτό ορίζει και α, η, το τεκμήριο της αθότητας. Λοιπόν, ποια είναι η απάντηση του καταγγελόμενου α, μέλους της στελέχους της Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοεία. Ο άνθρωπο λοιπόν, ο οποίο φωτογραφίζεται από την Ολυμπιονίκη Νίκο, δίνει μια πρώτη απάντηση με γραπτή του ανακοίνωση. Συγκεκριμένα αναφέρει: Είναι αναμενόμενο καταγγελίε που εισφέρονται ει βάρο μου από δημόσιο πρόσωπο μεγάλη αναγνωρισιμότητα και ευρεία κοινωνική απήχηση να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τη κοινή γνώμη, να δημιουργούν αισθήματα συμπόνια για την καταγγέλουσα και αποστροφή για τον φερόμενο θήτη. Ωστόσο, αποτελεί ελάχιστη κατάκτηση κάθε δημοκρατικού κράτου δικαίου και αντίστοιχη υποχρέωση των θεσμικών του φορέων και των μέσων ενημέρωση να μην στοχοποιούν πρόσωπα, να μην διακινούν τι φωτογραφίε του και να μην έχουν ήδη καταδικαστεί τον θή, καταδικάσει τον δίθεν θήτη. Προτού του δοθεί η ευκαιρία να εκφέρει την δική του άποψη για γεγονότα που δημοσιοποιήθηκαν από τρίτου. Καλό την πολιτεία λοιπόν, λέει, του θεσμικού φορεί και τα μέσα ενημέρωση να σεβαστούν πρώτα την οικογένειά μου, τα παιδιά και τα εγγόνια μου, να αναμείνουν όσα υποχρεούμε πλέον να εισφέρω σε κάθε αρμόδια αρχή και να αποστούν από κάθε ενέργεια που θα θυματοποιήσει περαιτέρω μέλη της οικογένειάς μου αλλά και εμένα προσωπικά.